Θα συνεχίσουμε τώρα, θα κλείσουμε κάπως ξεχωριστά το δεύτερο μέρος. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν με μία σύνδεση που έχει να κάνει με μία ακόμα όμορφη κίνηση μιας εθελοντικής ομάδας που δίνει το παράδειγμα και ξυπνά όμορφα αισθήματα, δημιουργεί μάλλον, προκαλεί όμορφα αισθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Αναφέρομαι στην εθελοντική ομάδα Αποστολή Αγάπης για ακόμα μία φορά, μία αφορμή βέβαια την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μία εορτή βέβαια αγάπης προς τον συνάνθρωπο και όχι μόνο. Μοίρασε σε 40 οικογένειες, σωστά, Βάλια. Ακριβώς. Ναι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Καθώς τα μέλη της Αποστολής Αγάπης μας έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως σε τέτοιες κινήσεις, αποφάσισαν λοιπόν να προσφέρουν απλόχερα σε 40 οικογένειες που δοκιμάζονται οικονομικά ήδη πρώτης ανάγκης και άλλα και τρόφιμα και γενικότερα. Τρόφιμα, χαρτικά, ήδη προσωπικής υγιεινής. Έχουμε και τις απόκριες, βέβαια. Έρχονται, να μας πει η κυρία Διαλυνά, είναι υπεύθυνη εθελοντικής ομάδας Αποστολή Αγάπης. Καλησπέρισουμε. Πώς είστε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία σας. 40 οικογένειες. Σας ευχαριστώ πολύ. 40 νέες οικογένειες. Νέες οικογένειες. Ήταν οικογένειες που πήραν πρώτη φορά, ενταχθήκανε για αυτό το μήνα και θεωρήσαμε ότι ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα για να τους κάνουμε λίγο να νιώσουν την πραγματική αγάπη. Είναι οικογένειες που έτσι εναλλάσσονται, γιατί εμένα ο αριθμός 40 μου ακούγεται μεγάλος. Δυστυχώς είναι μια ολόκληρη ομάδα που περνάει δύσκολα και δυστυχώς δεν υπήρχε αναλλαγή, προσθεθήκανε σε αυτές που είχαμε. Δηλαδή δεν αναφερθήκε καμία οικογένεια που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά προσθέσαμε αυτές 40 αρνητικό οικογένειες. Μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους, αθρηστικά είναι εκατοντάδες άνθρωποι αυτές 40 οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοποριστικά. Πώς θα βγάλουν τη μέρα τους? Έτσι ακριβώς. Είναι άνθρωποι που είχαν τις δουλειές τους, δουλεύαν αξιοπρεπέστατα και απλώς, όπως έκανα και στην ανάρτηση, δεν είναι ότι δεν μπελιάσανε, είναι ότι λόγω του COVID έπρεπε να μείνουν εκτός εργασίας. Μάλιστα. Και δυστυχώς για πάνω από 14 μήνες δεν παίρνουν κάποιο επίδομα, δεν παίρνουν κάποια βοήθεια, τίποτα. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι υπεύθυνα κινήθηκε η Αποστολή Αγάπης, έδειξε για μία άλλη φορά, για μία ακόμα φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον και ακόμα κι αν μιλάμε για μία εθελοντική ομάδα και στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου βλέπουμε και τώρα είναι μία ομάδα που βοηθάει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και εν τω μεταξύ ακολουθεί, αυτός είναι ο σκοπός μας, δηλαδή. Ο σκοπός μας είναι αυτός ακριβώς, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας σε μια δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζει, να πατήσει στα πόδια του και μετά δεν μας έχει ανάγκη. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο λόγος που υπάρχει. Ακριβώς, να κάνει τα πρώτα βήματα. Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς, σας κάνω την ίδια ερώτηση σε κάθε σύνδεση, είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο να μας απαντήσετε, να σας βοηθήσουμε, πού μπορούμε να σας βρούμε? Μπορείτε να μας βρείτε στα γραφεία μας, στη σελίδα μας στο Instagram και στο Facebook και στην ομάδα και στη σελίδα. Υπάρχουν το ωράριο λειτουργίας. Είμαστε στην Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 36 στην Αμμουδάρα, στο ξεκίνημα βασικά της Αμμουδάρας. Και να διευκρινίσω ότι πολλοί, επειδή δεν βρίσκουν την Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο GPS αν το βάλουν φαίνεται ακόμα Ανδρέα Πέου 36. Μάλιστα, πάντως έρχονται και απόκριες και μπορούμε να μιλήσουμε και για μία ακόμα δράση όμορφη, καθώς αποφασίσατε να χαρίσετε στολές, αποκριάτικες στολές, σε παιδιά οικογενειών που περνάνε δύσκολα. Βρίσκεστε στη διαδικασία της συλλογής? Ακριβώς, μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, παραμονή δηλαδή της Τσικλοπέμπτης, έχουμε φτιάξει όλες τις στολές που μας έχει φέρει ο κόσμος, έχουμε διαλέξει να είναι πλήρεις και έχουμε καλέσει τις οικογένειες. Όχι μόνο αυτές που βοηθάμε, αλλά και αυτές που δεν βοηθάμε και που έχουν ανάγκη να πάρουν το παιδάκι τους λίγη χαρά, αλλά δεν μπορούν να τους προσφέρουν, να έρθουν να διαλέξουν. Ήδη φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 40 ραντεβού μέχρι τη Δευτέρα. Ποιες στολές δεν δεχόμαστε? Ποιες στολές? Θα πρέπει να είναι και σε καλή κατάσταση. Ποιες στολές δεν δεχόμαστε? Αυτές που είναι λερωμένες, που είναι σκισμένες. Σωστά. Στολές που δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ένα παιδάκι. Είναι κρίμα να τις φέρουν. Είναι αυτό αλλά που είδαμε. Αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει περιοχή, κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Και στην περίπτωση του Αργαλοχωρίου που ορισμένοι είδαν... Πέταξαν ότι βέβαια, είχαν και δεν είχαν ό,τι και θέλαμε να πετάξουμε, το πήγαμε εκεί στους ανθρώπους. Πραγματικά μια κίνηση που πάμε να κάνουμε καλό, αλλά τελικά επιβαρύνουμε τους εθελοντές.
Λοιπόν, σε καλή κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε σεβασμό πάνω σε βέβαια, αυτό. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Έχει καταλάβει ο κόσμος και αυτό είναι καλό για μας. Μάλιστα, λοιπόν, κυρία Διαλυνά, ένα μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των 40 οικογενειών. Νέες οικογένειες οι οποίες έχουν προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που θέλουν βοήθεια εκεί στην αποστολή αγάπης. Και συνομιλώντας νωρίτερα με την κυρία Διαλυνά, μου εξηγούσε πόσο δύσκολο είναι κάθε φορά όλα τα μέλη να βοηθάνε μία οικογένεια. Ναι. Με όσα παιδιά και αν μία έχει. Οικογένεια. Μία οικογένεια. Πόσο δε μάλλον τώρα που μιλάμε για 40 οικογένειες. Νέες οικογένειες που έχουν προστεθεί στη λίστα με τις προηγούμενες. Δεν είναι ότι βγαίνει μία οικογένεια, έχω σταθεί στα πόδια μου, πάμε να συνεχίσουμε. Ίδιες οικογένειες συν 40. Και λοιπόν, μιλάμε για οικογένειες που δεν μπαίνει καν μισθός μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε.